Εκκλησίας του Τιμίου του Ιωάννου. Thank you.
Oh,
Εδώ σε έναν ιστορικό χώρο, στην Εκκλησία της Παναγίας της Παναξιώτισσας, σε ένα βυζαντινό ναό, ένα βυζαντινό μνημείο που για 1000 χρόνια στέκεται όρθιο και προβάλλει το πρόσωπο της Παναγιάς μας. Με ευλάβεια, κατάνοιξη, όλοι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι σήμερα και αύριο προσβλέπουν στο πρόσωπο της Παναγιάς μας, το πρόσωπο το οποίο έγινε η αιτία της σωτηρίας μας, είναι η μητέρα του Χριστού, εκείνη που γέννησε τον σωτήρα του κόσμου, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, τον σωτήρα και λυτρωτή και Θεό μας. Είναι η μητέρα του Χριστού, αλλά συγχρόνως είναι και η μητέρα δική μας, μάνα δική μας. Η Παναγία είναι μάνα μας και αυτήν επικαλούμαστε στις δύσκολες στιγμές. Λέμε Παναγία μου, βοήθησέ με, και σε αυτήν καταφεύγουμε όταν δεν βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα τα ατομικά, τα οικογενειακά, τα κοινωνικά και τα εθνικά. Η Παναγιά μας είναι η προστάτηδα του γένους μας, του έθνους μας, του τόπου μας. Είναι η προστάτηδα και η σκέπη του καθενός μας. Είναι εκείνη για την οποία ισχύει αυτό που ψάλαμε, λέγονται πολλά στις παρακλήσεις, αλλά σε κάποιο σημείο λέγεται το εξής: ουδείς προστρέφων εφησί, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε. Αλετείται την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Κανένας, λέει αυτό το τροπάριο, δεν φεύγει, Παναγιά μου, από κοντά σου με άδεια χέρια. Αλλά αυτό που ζητάει ο καθένας το λαμβάνει. Και έχουμε πλήθος θαυμάτων της Παναγιάς μας, με τη δύναμη ασφαλώς του Χριστού και Θεού μας, και πλήθος θαυμάτων σε όλα τα προσκυνήματα, σε εκκλησίες, τα μοναστήρια, στις θαυματουργές εικόνες ανά την Ελλάδα και ανά την Ορθοδοξία. Ποιος δεν γνωρίζει τα θαύματα της Παναγίας της Προσιώτισσας, της Παναγίας της Τίνου, της Παναγίας του Σουμελά? Τι να αναφέρω από εικόνες θαυματουργές, αλλά επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω το ότι απόψε εδώ στην Παναγία την Παναξιώτισσα είναι πολύ χριστιανή. Χαίρομαι διότι βρίσκομαι για πρώτη φορά εδώ ως ιεροκήρυκας στη γιορτή της Παναγίας της Παναξιωτήσης, της Παναγίας που είναι πράγματι πανάξιας, είναι πανάχραντη, είναι άσπηλη, αμόλυντη, είναι όλα εκείνα τα οποία τα υπέροχα είπε και έχει γράψει ο ημνογράφος. Χαίρομαι διότι βρίσκομαι μαζί με το λεφημέριο εδώ της Γαβρολίμνης και εκλεκτούς ψάλτες και όλους σας οι οποίοι με πολύ ευλάβεια ήρθατε με τις οικογένειές σας για να τιμήσετε την Παναγιά μας και να τιμήσουμε, αν και η Παναγία μας τιμά με την δική της παρουσία και χάρη, την οποία μυστικά νιώθουμε στις καρδιές όλοι μας.
Μακάρι η Παναγία να είναι εκείνη η οποία θα εμπνέει με τη ζωή της, τη ζωή μας, να προσβλέπουμε σε αυτήν με ελπίδα και σε καιρούς δύσκολους. Έχοντας και ιστορική μνήμη, επειδή είπα ότι είμαστε σε ένα ιστορικό χώρο που για χίλια χρόνια ένα ιστορικό μνημείο στέκεται όρθιο, από τη Βυζαντινή εποχή, από εκείνη την εποχή που η Παναγία ήταν προστάτηδα της Κωνσταντινούπολης και την έσωσε πολλές φορές, από εκείνη την εποχή που εψάλισαν ωραιότητη ύμνη στη χάρη της, μέχρι σήμερα δεν άφησε το γένος το έθνος μας, όπως είπα, και επειδή και σήμερα σε δύσκολους καιρούς και σε κινδύνους μεγάλους από εχθρούς, αλλά επειδή και σήμερα βλέπουμε σύννεφα να υπάρχουν και κινδύνους να απειλούν τον τόπο μας, μακάρι να έχουμε ελπίδα περισσότερο από τις δυνάμεις μας, περισσότερα από τα όπλα που έχει ο τόπος μας και η πατρίδα μας, πιο πολύ να ελπίζουμε στην Παναγιά μας, περισσότερο να ελπίζουμε στην υπέρμαχο στρατηγό που είναι η Παναγιά μας και λιγότερο στους ισχυρούς συμμάχους μας και ισχυρούς της γης, οι οποίοι κάποιες φορές, μάλλον πολλές φορές, μας εγκατέλειψαν σε δύσκολες στιγμές. Να ελπίζουμε στην Παναγιά μας και να λέμε από την καρδιά μας: την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτε του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Και επειδή θα πω στους ψάλτες μας να πούμε για μια τελευταία φορά το τροπάριο, λέει την εξής αλήθεια: εν τη γεννήσει την παρθενία ανεφύλαξες, εν τη κοιμήσει τον κόσμο, ού κατέλειπας Θεοτόκε. Ενώ η Παναγιά μας απέθανε, εκοιμήθη, μετέστη στον ουρανό, τον κόσμο νου κατέλειπε. Δεν εγκατέλειψε τον κόσμο και νιώθουμε την παρουσία της και τη χάρη της και νιώθουμε ότι είναι εδώ κοντά μας. Εν τη γεννήσει την παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμο του κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς τη ζωή, μήτυρ υπάρχουσα τη ζωή, και τες πρεσβείες τες εσπιτρουμένη, εκ θανάτου τα ψυχάσιμων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παραχράντα και παναμόμου Αγίας του Μητρός, εις την κοίμηση εορτάζω. Δυνάμει του Κυρίου Ιησού Χριστού, Σταυρό, προστασία του Gracias.